Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κοσιόνη. Ευχαριστώ τους οργανωτές αυτού του συνεδρίου για την πρόσκληση που μου απίφθηναν. Είμαι ο έκτος ομιλητής. Σήμερα φαίνεται το 6 είναι ο τυχερός μου αριθμός, γιατί είμαι ο έκτος ομιλητής, έχω 6 λεπτά και έχω 6 παρατηρήσεις. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. 3-6 είναι λίγο περίεργο όμως. Είναι περίεργο. Και συγκυριακά είναι και περίεργο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λοιπόν με αυτές τις παρατηρήσεις, αν και πολλά από αυτά που ήθελα και εγώ να πω ήδη έχουν υποθεί. Θα τα συνοψίσω όμως και θα τονίσω επίσης ότι πολλά από αυτά που πράγματι θα αναφέρω έχουν ήδη γραφτεί και στις εκθέσεις μας, στις εκθέσεις του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή τα τελευταία 5 χρόνια. Να ξεκινήσω πρώτα-πρώτα με το ερώτημα αν υπάρχει σχέση μεταξύ χρέους και ανάπτυξης. Και συναφώς αν επηρεάζει το δημόσιο χρέος της Ελλάδος την προοπτική ανάπτυξη. Η απάντηση είναι σαφέστατα ναι. Η οικονομική λογική και η ακαδημαϊκή έρευνα μας δείχνει ότι πράγματι το υψηλό ποσοστό χρέους στο ΑΕΠ επηρεάζει την δημιουργία αβεβαιότητας στην οικονομία, επηρεάζει τους επενδυτές, επηρεάζει τις προσδοκίες τους επενδυτές, αυξάνει τους κινδύνους και επομένως τους κάνει όλους να είναι πιο επιφυλακτικοί, άρα αποτρέπει κατά κάποιο τρόπο τις επενδύσεις και εφόσον δεν έρχονται επενδυτές στην πραγματική οικονομία, ο ρυθμός ανάπτυξης μειώνεται ή δεν είναι αυτός ο επιθυμητός και επομένως η χώρα στερείται μιας εξόδου στην, και προοπτικής καλύτερης. Εμπειρικά έχουν γίνει πολλές μελέτες για να εξετάσουν αυτό το ενδεχόμενο. Υπάρχουν πολλές φορές προβλήματα, δεν έχουν βρει μια ξεκάθαρη εμπειρική σχέση. Φαίνεται όμως ότι να συμφωνούν πολλοί ότι η σχέση αυτή εξαφανίζεται, δεν υπάρχει δηλαδή σχέση μεταξύ χρέους και ανάπτυξης, όταν υπάρχουν δυνατοί θεσμοί σε κάποια χώρα. Δυστυχώς η χώρα μας δεν είναι από αυτές τις περιπτώσεις, δεν έχουμε δυνατούς θεσμούς και θα μου πείτε γιατί οι δυνατοί θεσμοί. Γιατί οι δυνατοί θεσμοί ενισχύουν την αξιοπιστία στη χώρα. Και όπως καταλαβαίνουμε, η αξιοπιστία είναι το μέγα ζητούμενο όταν πρόκειται για διεθνείς επενδυτές και για τις αγορές. Υπάρχει στην Ελλάδα παγίδα χρέους, αυτό που έχουμε γράψει στις εκθέσεις μας. Ναι, υπάρχει μια παγίδα χρέους. Ποια είναι αυτή? Είναι η σχέση μεταξύ χρέους και προσπάθειας για εξυπηρέτηση του χρέους με αυξανόμενα πρωτογενή πλεονάσματα, δηλαδή με μεγαλύτερη λιτότητα. Η μεγαλύτερη λιτότητα όμως, όπως ξέρουμε, λειτουργεί ύφεσιακά. Η ύφεση μειώνει το ΑΕΠ, άρα δημιουργούμε, μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο, ένα συνεχές σπιράλ μείωσης του ΑΕΠ, αύξηση του ποσοστού χρέους προς το ΑΕΠ. Είμαστε σε αυτή την παγίδα. Βέβαια, βραχυχρόνια έχουν γίνει βελτιώσεις και αυτό είναι πολύ θετικό. Απομένει να δούμε τα μακροχρόνια μέτρα, τα οποία κατά την άποψή μου πρέπει να είναι γενναία και ξεκάθαρα μέτρα, αλλιώς δεν θα πείσουν τις αγορές. Είναι το χρέος μας επομένως βιώσιμο, βιώσιμο είναι βραχυπρόθεσμα, δεν είναι μακροπρόθεσμα αυτή τη στιγμή. Μακροπρόθεσμα, όπως και να το δει κανείς, με όποιο τρόπο και να το μετρήσει, είτε με τη μέθοδο της παρούσας αξίας, είτε με την εξυπηρέτηση, με το ποσοστό εξυπηρέτησης του χρέους, με οποιονδήποτε, είτε με τη δυναμική εξίσωση του χρέους, θα καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα, τουλάχιστον εμείς εκεί καταλήξαμε, στο ίδιο συμπέρασμα που κατέληξε και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ότι υπάρχει πρόβλημα μακροχρόνιο, πρόβλημα βιωσιμότητας του χρέους και γι' αυτό περιμένουμε να υπάρξουν αυτά τα μέτρα έτσι ώστε να βελτιωθεί παρά το γεγονός να βελτιωθεί η βιωσιμότητα του χρέους παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει πολλά, επαναλαμβάνω όπως το ακούσαμε και πριν, όσον αφορά το προφίλ του χρέους. Ένα τέταρτο σημείο, μια τέταρτη παρατήρηση είναι αυτή η ρήτρα ανάπτυξης. Εδώ θα ήθελα να παρατηρήσω το εξής. Το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η σύνδεση μεταξύ μεγαλύτερης πληρωμής όταν η ανάπτυξη είναι μεγαλύτερη, αυτό κατά κάποιο τρόπο είναι σαν να τιμωρείται η χώρα η οποία πετυχαίνει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Δηλαδή,
Εάν πετυχαίνουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, θα πρέπει να πληρώνουμε περισσότερο. Άρα αυτό θα αμβλύνει κατά κάποιο τρόπο, θα δρά ενάντια στο στόχο της μεγαλύτερης ανάπτυξης. Υπάρχει δηλαδή ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να εξεταστεί. Τι πρέπει να κάνουμε ώστε να αναπτυσσόμαστε χωρίς να επιβαρύνουμε το χρέος μας? Νομίζω ότι πολλά πρέπει να κάνουμε, αλλά όσα πρέπει να κάνουμε, πράγματι πρέπει να είναι στην πλευρά της προσφοράς. Δηλαδή το πρώτο και κυρίαρχο είναι να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις, γιατί οι μεταρρυθμίσεις βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, βελτιώνουν τα κίνητρα. Νομίζω μια άλλη λέξη κλειδί είναι η κινητροδότηση. Χρειαζόμαστε κίνητρα στην οικονομία, κίνητρα χρειάζεται ο εργαζόμενος, κίνητρα χρειάζεται ο νέος να παραμένει στη χώρα, κίνητρα χρειάζεται ο επιχειρηματίας πραγματικά να θέλει να επενδύσει. Αυτή τη στιγμή απουσιάζουν τα κίνητρα από την ελληνική οικονομία. Και μόνο μέσω της συνέχισης των μεταρρυθμίσεων, και μάλιστα ποιες μεταρρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις στη μικροοικονομία, μεταρρυθμίσεις σε τομείς τους οποίους πραγματικά έχουμε και εξακολουθούμε να έχουμε πρόβλημα, παραδείγματος χάρη στη δημόσια διοίκηση, παραδείγματος χάρη στην απονομή της δικαιοσύνης, παραδείγματος χάρη στα χωροταξικά, σε τέτοιου είδους τομείς, στις αγορές που ακόμα υπάρχουν κλειστές αγορές. Εκεί λοιπόν πρέπει να δοθεί μεγαλύτερο βάρος, έτσι ώστε να αυξηθεί η προσφορά. Δεν φτάνει αυτό βέβαια. Σαφώς και πρέπει να συνεχιστεί η δημοσιονομική σταθεροποίηση που έχει ήδη επιτευχθεί, να συνεχιστεί βέβαια κατά την άποψή μου με άλλο μείγμα, όχι με περαιτέρω, ούτε καν με συνέχιση αυτής της μεγάλης επιβάρυνσης, της φορολογικής επιβάρυνσης και των εργοδοτικών εισφορών. Πρέπει να το δούμε πολύ προσεκτικά, οι κυβερνήσεις πρέπει να το εξετάσουν αυτό. Πρέπει να υπάρχει ένα εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο εγώ θυμάμαι, το γράφαμε και στις εκθέσεις μας από το... εδώ και 3 χρόνια τώρα συζητάμε για το αναπτυξιακό σχέδιο και δεν έχουμε δει ένα τέτοιο αναπτυξιακό σχέδιο. Το συζητάνε και τώρα. Ελπίζω αυτή τη φορά να το δούμε. Και επίσης και ένα τελευταίο, να υπάρχει πολιτική συνένεση και αυτοπιθαρχία. Νομίζω είναι επίσης 2 λέξεις κλειδιά. Γιατί να βελτιώνεται το εσωτερικό περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή οι επενδυτές, οι ξένοι επενδυτές, μας βλέπουν ως χώρα, βλέπουν ότι αν υπάρχει πολιτική αστάθεια, αν υπάρχουν εντάσεις, αν δεν υπάρχει κοινωνική συνένεση, το country risk μεγαλώνει. Και αυτό λοιπόν πρέπει να το προσέχουμε, γιατί αλλιώς θα το πληρώσουμε. Τώρα το τελευταίο ερώτημα έχει να κάνει με την καθαρή έξοδο ή την προληπτική γραμμή. Νομίζω ότι το δίλημα είναι λάθος. Δεν υπάρχει καθαρή έξοδος. Όλα τα δεδομένα αυτό μας λένε. Δεν υπάρχει καθαρή έξοδος. Γιατί? Γιατί πρώτον θα συνεχίσει να υπάρχει εποπτεία και μετά την έξοδο στις αγορές. Αναφέρθηκαν και οι προηγούμενοι ομιλητές. Δεύτερον, γιατί θα εξακολουθήσει να υπάρχει και έχει ήδη διαμορφωθεί ένα μεγάλο μέρος, ένα πλαίσιο, το λέω έτσι για να μην το πω πρόγραμμα, θα εξακολουθεί να υπάρχει ένα πλαίσιο λοιπόν και μετά την έξοδό μας στις αγορές. Το σκελετό του προγράμματος αυτού τον έχουμε δει. Είναι τα πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία πρέπει να ικανοποιήσουμε μέχρι το 2022, 3,5% του ΑΕΠ και 2% μέχρι το 2060. Είναι τα μέτρα για το 2019 και το 2020. Είναι ο στόχος για τις ιδιωτικοποιήσεις που υπάρχει στο compliance report το πρόσφατο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα έχουμε δει τα στοιχεία του προγράμματος αυτού. Από εκεί και πέρα μένει να δούμε και να συμπληρωθεί αυτό και με άλλα μέτρα που θα έχουν να κάνουν με το αναπτυξιακό σχέδιο. Άρα και μέτρα, μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με το αναπτυξιακό σχέδιο και με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Επομένως, δεν μπορούμε να μιλάμε για καθαρή έξοδο. Είναι λάθος να λέμε τον όρο καθαρή. Αυτό που μπορούμε να λέμε είναι έξοδο στις αγορές με μαξιλάρι το οποίο θα σχηματίσουμε εμείς ή μαξιλάρι το οποίο θα σχετίζεται είτε με τον ESM είτε με άλλο, ενδεχομένως με το Δούνου του, γενικώς με έναν ευρωπαϊκό ή διεθνή εταίρο. Σε αυτή την περίπτωση, κανείς πρέπει να υπολογίσει τα υπέρ και τα κατά.
Και αν το δούμε από καθαρά οικονομική σκοπιά, επαναλαμβάνω, οικονομική και όχι πολιτική σκοπιά, τότε η ζυγαριά σίγουρα γέρνει υπέρ της εξόδου έχοντας το πλάι μας κάποιον ευρωπαϊκό ή διεθνή εταίρο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τότε το κόστος θα είναι μικρότερο. Ενδεχομένως θα είναι μηδενικό το κόστος. Ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα το πληρώνουμε περισσότερο. Γιατί να επιβαρύνουμε την οικονομία με περισσότερο κόστος όταν μπορούμε να το κάνουμε και χωρίς καν κόστος? Αυτό νομίζω είναι το πραγματικό ζήτημα. Συν το γεγονός, αυτό που ακούσαμε προηγουμένως, ότι στο μέλλον μπορεί να αυξηθούν τα επιτόκια. Φανταστείτε λοιπόν πόσο περισσότερο θα επιβαρυνόμαστε. Και εάν όμως, αν είμαστε μόνοι μας, αν όμως έχουμε την... αν συμβαδίσουμε με κάποιον ευρωπαϊκό ή διεθνή εταίρο, τότε η αξιοπιστία στη χώρα μας θα είναι μεγαλύτερη. Και αυτό που μετράει στις αγορές είναι η αξιοπιστία. Για αυτούς λοιπόν τους λόγους πιστεύω ότι πρέπει να λειτουργήσουμε με καθαρά οικονομικά κριτήρια και όχι με πολιτικά. Ευχαριστώ πολύ.